Special χειροποίητη κριτική κατσούνα στη βαρού τύπου από ξύλο πρίνου σε ύψος 1 μέτρο και 51 εκατοστά και βάρος 1400 γραμμάρια. Η περίμετρος του ξύλου είναι 10 εκατοστά. Πάμε να δούμε λίγο την κούρπα από μέσα. Ωραία. Και από εδώ. Να εστιάσουμε και σωστά. Ελπίζω να φαίνεται καλά και σε εσά, να φαίνεται όπως το βλέπω και εγώ. Πάμε να δούμε την κούρμπα απ' έξω, σκουρόχρωμος πριν συγκεκριμένος, αρκετά βαριά, είπαμε είναι στιβαρού τύπου, δεν συστήνεται, δεν προτείνεται για καθημερινή χρήση. Είναι μια πάρα πολύ ωραία εντυπωσιακή κατσούνα, αλλά για καθημερινή χρήση θα σας κουράσει, εκτός αν έχετε δοκιμάσει τι σας και μπορείτε να την χρησιμοποιείτε σε αυτές τις αναλογίες που έχει. 1,51 ύψος, 1,400 γραμμάρια, βάρος και 10 εκατοστά περίμετρο του ξύλου. Για ακόμα μία φορά το γύρισμα επιλέξαμε να γίνει στο χο... πάνω, ο πάνω μέρος, όπως βλέπετε, στο χοντρό, ε, στο... Αχ, στο παχύ μέρος του κορμού, το είπα. Δεν ξέρω πόσες φορές το έχω πει αυτό σήμερα, γι' αυτό καμιά φορά εσείς με ακούτε έτσι λίγο και κολλάω έχει πάρα πολύ όμορφους ρόζους, όπως βλέπετε εδώ, δείτε το. Και είναι διαθέσιμη από τώρα στο κατσούνες.gr για να γίνει δική σας. Μπορείτε να την αποκτήσετε εύκολα και γρήγορα αγοράζοντας την online, είτε να βρείτε τους τρόπους επικοινωνία και να έρθετε σε επαφή μαζί μου, έτσι ώστε να σας βοηθήσω και να σας τη στείλω. Μην ξεχάσετε να κάνετε την εγγραφή σας στο κανάλι μας για να βλέπετε τα βιντεάκια που ανεβάζουμε για εσά. Γιατί φτιάχνουμε τα προϊόντα για εσά, φτιάχνουμε τα βιντεάκια για εσά, γιατί πραγματικά θέλουμε να ξέρουμε, να ξέρετε μάλλον εσεί, τι είναι αυτό ακριβώ που θα παραλάβετε αν επιλέξετε το katrinas.gr για να κάνετε την αγορά ενό μπαστούνιου. Και φυσικά αν θέλετε μπορείτε να ενεργοποιήσετε τις ειδοποιήσεις, το καμπανάκι δηλαδή που είναι δίπλα από το κουμπί της εγγραφής, έτσι ώστε να σας εμφανίζεται μια ειδοποίηση στο YouTube, όχι στο κινητό σας, στο YouTube, όταν συνδέσετε εσείς ότι έχουμε ανεβάσει καινούργια προϊόντα να τα δείτε και να προλάβετε αυτό που πιθανότητα καλύπτει τις δικές σας ανάγκες. Κάτσονες.gr στη και στηρίξου πάνω τους.